Και συνεχίζουμε το πρωινό καφέ με έναν καινούριο καλεσμένο αυτή τη φορά, το Γιάννη, το Δημητρά, τον ξέρετε όλοι, το γνωστό τραγουδιστή. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλώς ήρθα, καλώς σε βρήκα. Οικοδεσπότης εγώ. Άγιος χωρισμός με τη Ρούβουλα. Άγιος χωρισμός λέγεται και ο νέος δίσκος του Γιάννη Δημητρά. Είναι του Γιώργου Κατσαρού και σε στίχους του Γιώργου Πιά. Γιάννη, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ, καλώς σε βρήκα. Πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης έχει συνεργαστεί με τον Μάνο τον Χατζηδάκη και με τον Γιώργο τον Κατσαρό και παλιότερα και τώρα. Θα μας πεις κάποια τραγούδια ή μάλλον θα αρχίσουμε μια εισαγωγή από τον Άγιο Χωρισμό. Το... Καλή σου μέρα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Να είσαι καλά. Έλα, σε βάλουμε στη μέση. Όχι, τα λέει πολύ ωραία ο Γιάννης, για να με ξεκουράσει λίγο. Γι' αυτό έγινε αυτό. Ο Άγιος Χωρισμός, Ο Άγιος Χωρισμός, ναι. Μας χώρισαν από εκεί. Τι να κάνουμε. Ευτυχώς ήταν Άγιος ο Χωρισμός και δεν ήταν πολύ κακός έτσι. Ο Άγιος Χωρισμός είναι και ο τίτλος της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Γιάννη Δημητρά. Ναι, είναι ο καινούριος μου δίσκος σε μουσική Γιώργου Κατσαρού. Σε στίχους διαφόρων στιχουργών, Ιατρόπουλου, Νίνας Ναχμία, Γιώργου Πιά, του Σταμάτη Χοντρογιάννη και του Ανδρικόπουλου. Και είναι ο γενικός τίτλος του δίσκου. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι τηλεθεατές και εσύ, Γιάννη μου, ότι ο Γιάννης Δημητράς είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έτσι, με κάποιες διακρίσεις. Έχω πάει 4 φορές, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει πάει άλλες τόσες πολλές φορές. Πώς είδες τα πράγματα φέτος? Τι να πω. Την άποψή σου, την προσωπική. Γίνεται μια προσπάθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να φτιαχτούν κάποια στιγμή εκεί πάνω, γιατί το φεστιβάλ πρέπει να υπάρχει για να βοηθάει τους νέους τραγουδιστές. Τους νέους τραγουδιστές. Δίνει πραγματικά πολύ μεγάλη προβολή και πρέπει να υπάρχει αυτό. Εγώ έχω μια απορία που θα ήθελα να τη συζητήσουμε, χωρίς να πω βέβαια ότι δεν είχε ενδιαφέρον το φετινό φεστιβάλ τραγούδιου. Συνέχεια βγάζετε οι ερμηνευτές καινούργιες δισκογραφικές δουλειές με πολύ ωραία τραγούδια. Συμφωνείς, Γιάννη? Ναι, αν και δεν το είδα εγώ φέτος, ναι. Πώς ήταν. Αλλά στα φεστιβάλ πάντα δυσκολευόμαστε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Πάντα δεν πηγαίνουν και γνωστοί, αν θες, ερμηνευτές ή και πολύ πιο καλά τραγούδια. Ρούλα, μου δίνεις πραγματικά την μπάσα να σου πω κάτι. Ότι θα έπρεπε, κατά τη δική μου την άποψη, να διαλέγουν τους τραγουδιστές ώστε να μην μοιάζουν μερασιτέχνες. Αυτό. Δεν είναι κακό να τραγουδάνε σε ερασιτέχνες. Ναι. Να τραγουδάνε όμως σωστά. Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Ύστερα, κάτι άλλο που θέλω να πω, με συγχωρείς που σε διακόπτω κιόλας, είναι το εξής, ότι μετά το φεστιβάλ, όποιος τραγουδιστής βγήκε και τραγουδίσει εκεί, δεν έχει την κατάλληλη τύχη. Δεν έχει τύχη μετά. Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις. Οι οποίες ήταν και στο παρελθόν, βέβαια. Περισσότεροι τύχοι είχαν οι τραγουδιστές όταν συμμετείχαν στο φεστιβάλ παλιότερα. Ναι. Οι καινούργοι βλέπουμε ότι παίρνουν πρώτο βραβείο, δεύτερο Μπράβο. Βραβείο και μετά ούτε δουλειά, ούτε δισκογραφική δουλειά, ενώ σε μαγαζιά, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός τους και ο στόχος τους, αλλά ούτε και δισκογραφική δουλειά. Ναι, αυτό συμβαίνει και μου κάνει εμένα εντύπωση. Ίσως οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί αυτός ο πυρήνας εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη εκφράζει πραγματικά το αδέμεστο ελληνικό τραγούδι. Έτσι είναι, βέβαια. Και πρέπει να δώσουν μια κάποια μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Γιάννης, θέλω να ρωτήσει κάτι, να πάμε στο τραγούδι. Θέλω να πω ότι είναι και πάρα πολλοί τραγουδιστές πια που υπάρχουν και είναι δύσκολο να απολαμβάνουν. Νομίζω... Και αυτό είναι κάτι που. Γιάννη, πες κι άλλα. Να πω τι άλλα. Πες κι άλλα για τους τραγουδιστές, ότι είναι πολύ. Να σου πω κι εγώ για τους ηθοποιούς. Είσαστε πολύ κι εσείς. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ. Βέβαια, είναι ενεργεία, είμαστε λιγότεροι από ότι είμαστε γραμμένοι στο σωματείο. Είμαστε πολύ. Αντιμετωπίζουν πολλοί τραγουδιστές πρόβλημα όσον αφορά την εργασία τους, αλλά και πολλοί ηθοποιοί πάλι για να βρουν δουλειά. Είναι λίγο περίεργη η χώρη αυτή οι δύο. Ναι, μικρή Ελλάδα. Αβέβαιο το επάγγελμα. Με το τραγούδι είναι περισσότεροι άνθρωποι, ναι, νομίζω. Έτσι πιστεύω. Χρειάζεται αγώνα, Γιάννη, αγώνα και πυγμή για να μπορέσει κανεί να παρουσιάσει αυτό που θέλει που έχει το μέσα. Ξέρω, ναι. Το ξέρω. Εμεί όμω να αρχίσουμε. Να σου κάλεσα τον πρόλογο. Να αρχίσουμε με τι, με τον Άγιο Χωρισμό. Να μα πει τον Άγιο Χωρισμό. Να μα πει τον Άγιο Χωρισμό και εμεί ακούμε. Πάμε λοιπόν τον Άγιο Χωρισμό. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε κοντά σου, εσύ μπορείς να καθίσεις στο σκαμπό. Δεν πειράζει να ξεκουραστείς, γιατί έχεις να μας ερμηνεύσεις πολλά τραγούδια. Ο Γιάννης θέλει να σε ρωτήσει κάποια πράγματα. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, να μας θυμίσεις μάλλον, πόσα χρόνια είσαι στη δουλειά. Επαγγελματικά γύρω στα 15. Ναι. 15-16, κάπου εκεί. Αρκετά. Ναι. Τόσο είμαι και εγώ στη δουλειά του ηθοποιού. Δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε το Γιάννη σήμερα. Ναι, το λέω μόνος μου, θα τα λέω μόνος μου όσα δεν με ρωτήσατε. Όσα δεν προλάβαμε. Και ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύεις ότι μόνο τα καλλιτεχνικά κριτήρια μπορεί να πάνε μπροστά ένα τραγουδιστή και άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι είναι το τελευταίο αυτό. Το τελευταίο. Όπως γίνεται συνήθως. Να λέμε την αλήθεια, όπως τα πράγματα όπως έχουν δηλαδή. Έτσι. Βέβαια, έχει σημασία να έχει κάποιο ταλέντο και πρέπει να αγωνιστείς πολύ σκληρά για αυτό το πράγμα. Αλλά παίζει ρόλο πάρα πολύ αυτό που λέμε δημόσιες σχέσεις, public relations δηλαδή.
γνωριμίες και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τα ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να τα κρύβουμε, γιατί να κρύβουμε. Αυτό που λέμε. Δεν τα λέμε όμως όλοι. Να τα πούμε, τι να πούμε. Όχι, εννοώ ότι δεν τα λέμε. Δεν είπα ότι θα πρέπει να τα πεις εσύ, αλλά δεν τα λέμε. Και εγώ τα λέω, δεν έχω πρόβλημα. Μια ζωή το κάνω, μια ζωή φωνάζω. Τα λέμε είναι κακό, Ρούλα. Ειλικρινά σου μιλάω. Το ξέρω ότι δεν είσαι και πολύ καλό παιδί. Φωνάζω, ξέρεις, γιατί κάπου με πνίγει το δίκιο, ξέρεις, αυτό το πράγμα που βλέπω συνέχεια γύρω μου και πρέπει να τα πεις κάποια στιγμή, να εκτονωθείς τουλάχιστον, να μην τι άλλο. Αυτό μας έχει μείνει, να φωνάζουμε για κάποια πράγματα για να εκτονωνόμαστε. Το θέμα είναι ποιος μας ακούει όμως. Κοίταξε, από τον πολύ αγώνα, σίγουρα, μα η δύναμη μας είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Χωρίς τον κόσμο δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα συμφέροντα, όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζονται μέσα σε αυτά τα κυκλώματα, θα πρέπει, ας πούμε, κάποια στιγμή για αυτοί να καταλάβουν ότι είμαστε κι εμείς Έλληνες. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν έχει διαμορφώσει, με συγχωρείς, δεν έχει διαμορφώσει κάποιο γούστο ο κόσμος από κάποια άλλα πράγματα και όχι από το ταλέντο. Γιάννη, έχω την εντύπωση ότι τον κόσμο τον πάνε εκεί που θέλουν πολλές φορές. Αυτό ακριβώς. Τον πάνε εσχεμένα. Εκμεταλλεύονται κάποια πράγματα και τον πάνε εκεί που θέλουν αυτοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε, ύστερα είναι και το άλλο, ότι να τραγουδήσεις κάτι που κάποια στιγμή θέλει, ας πούμε, ο κόσμος ή θέλουν οι εταιρείες. Μπορείς να το τραγουδήσεις. Ο καθένας είναι κάτι μέσα του και βγάζει αυτό που είναι. Από εκεί και πέρα κάνει ό,τι μπορεί να προβάλλει αυτό που είναι. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, Γιάννη μου, ότι δεν μπορείς να το τραγουδήσεις εσύ ή δεν μπορεί να το τραγουδήσει ένας άλλος συνάδελφός σου, ο οποίος έχει στο χώρο 15, ίσως και 20 χρόνια, αν το επιβάλλουν κάτι να το κάνει. Τα νέα παιδιά όμως είναι υποχρεωμένα να τραγουδήσουν κάποια τραγούδια και το ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ που βρίσκεσαι στον χώρο, διότι τους υποχρεώνει είτε η εταιρεία. Ναι, αυτό γίνεται. Πραγματικά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο παραγωγός. Αυτός θα του πει τι θα κάνει. Βέβαια μιλάνε και του λέει περίπου τι θέλει και ο τραγουδιστής, αλλά κάπου τελικά αυτός αποφασίζει στο τι θα πει ο τραγουδιστής και πού θα τον βάλει. Και μετά συμβαίνει και κάτι άλλο τραγικό, παιδιά, το οποίο το έχω παρατηρήσει και θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Βλέπεις τραγουδιστές που έχουν κάνει πολύ μεγάλες καριέρες και αφού τους στίβουν σε άλλες μονοκούπες, τους πετάνε στον καλά τον Χριστό. Είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα αυτό. Βέβαια. Σοβαρότατο πρόβλημα που ίσως κάποιοι θύνοντες θα έπρεπε να το συζητήσουν. Αλλά και κάποιοι οι οποίοι έχουν πεταχτεί στο καλάθι των αφήστων, όπως λες εσύ, Γιάννη. Λοιπόν, εμείς όμως εδώ θα συνεχίσουμε με ζωντανό τραγούδι. Ναι. Και είναι Βενετία. Να σας πω τη Βενετία από τον καινούριο μου δίσκο σε στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι Γιώργου Κατσαρού. Για να μην σε διακόψουμε, θέλουμε να μας πεις τη Βενετία και να μας πεις ακόμα ένα τραγούδι. Για να μην σε διακόψουμε και να ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα. Ναι. Και το μεθυσμένο κορίτσι του Μάνου Χατζηδάκη. Εντάξει. 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 Και μετά μόλις τελειώσει θα έρθουμε να τα πούμε. Να πάρω την κιθάρα. Την κιθάρα, βέβαια. Να στη φέρω εγώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' ακούμε. Ναι. Μπράβο. Τραγούδια λοιπόν, με πολύ ωραίο στίχο που τα λέω συνέχεια, με πολύ ωραία μουσική. Κάτι που πιστεύω ότι λείπει, ναι, τα μουσικά μας πράγματα. Αγαπημένα τραγούδια. Ναι, αγαπημένα τραγούδια. Έτσι έχουμε αγωνία και άγχωση. Έχετε περισσότεροι καλλιτέχνες, ναι, να φτιάξετε πολλούς περισσότερους δίσκους, κάθε χρόνο και ένα δίσκο. Ναι, κάθε χρόνο και ένα δίσκο για να μπορέσουμε να υπάρχουμε μια φορά το χρόνο μας σε έναν κόσμο, να βρούμε καλά τραγούδια και πού να βρεις καλά τραγούδια. Ναι, δεν γράφονται, υπάρχουν προσπάθειες από νέα παιδιά που γράφουν καλά τραγούδια, αλλά δεν είναι πολλά. Δεν προωθούν. Ποιος να πρωτοπάρει. Όπως τα παίρνουν λίγοι και επιλεγμένοι. Και εκεί γίνεται πάλι το σχετικό. Αρχίσαμε τις κακίες. Όχι, δεν είναι κακίες. Μήπως λέμε κάποιες αλήθειες και θα πρέπει να λέμε. Πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και ίσως και μέσα από την τηλεόραση βεβαίως. Που τόσος κόσμος παρακολουθεί κάποιες εκπομπές. Το μόνο μέρος που μπορεί κανείς να πει ότι θέλει και να το ακούσει όλος ο κόσμος. Τα τελευταία χρόνια τώρα, πόσο ευχαριστημένος είσαι εσύ από την πορεία σου στο χώρο? Είμαι αρκετά. Γιατί δουλεύεις και σε μαγαζιά μεγάλα. Ναι. Ενώ όμως είχες αρχίσει και με τις μπουάτ, έτσι. Είχα αρχίσει με τον Μπουλόπουλο στην μπουάτ Δρόμος, μετά με τη Χωματά, με την Κουμιώτη, με την Αστεριάδη, μετά με τον Μάνο Χατζηδάκη. Τραγούδισα στο Jesus Christ Superstar, το ρόλο του Πέτρου, με τον Μπλέσσα και τον Μαλαβέτα. Στη Eurovision το 81. Πάντως έχω μια, ας πούμε, ευχάριστη, πώς το λέμε, διαδρομή είναι στην καλλιτεχνική. Με αξιόλογους δημιουργούς έχει συνεργαστεί. Ναι, ναι. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια σε βλέπω σε μαγαζιά ή ακούω ότι δουλεύεις σε μαγαζιά, γιατί ξέρουμε το πρόβλημα που υπάρχει πια στις μπουάτ. Έτσι. Δεν υπάρχουν πια μπουάτ. Έχει γίνει πιάνο μπαρ τώρα. Πιάνο μπαρ. Έχει μείνει μια του Γιάννη του Αργύρη στην πλάκα. Αυτή είναι η πραγματική μπουάτ που έχει μείνει ακόμα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα τραγούδι. Να ποιο είναι, Γιάννη? Ο Μέτικος. Να σας πω το Μέτικο. Ναι. Του Μουστακή. Του Μουστακή. Να μας το πεις. Ναι, να σας το πω. Να τα ακούσουμε και από το Γιάννη. Γιάννη μου, να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το κάλεσμά σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ωραία τα τραγούδια που ακούσαμε. Τι περιμένεις τώρα από την νέα σου δισκογραφική δουλειά? Πες μας μια αλήθεια. Τι θα ήθελες? Έχεις βάλει την κιθάρα και δεν θα σε βλέπουμε. Ναι. Θέλω να πάει καλά. Τόσο καλά ώστε να μπορώ να κάνω την επόμενη. Πάει καλά η δουλειά.
πραγματικά με τιμάει που ο Γιώργος Κατσαρός μου κάνει τη... μου έδωσε την ευκαιρία να τραγουδήσω τα τραγούδια του και τον ευχαριστώ δημόσια. Από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε για το καλύτερο μέλλον. Για ένα καλύτερο. Θα έρθει, γιατί να μην έρθει. Είσαι αισιόδοξος. Για να έρθουμε και θα έρθει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη που σήμερα λίγο κουράστηκε και ταλαιπωρήθηκε. Όχι, δεν κουράστηκα καθόλου. Ήταν έτσι ένα πολύ ευχάριστο πρωινό ξύπνημα με πολύ ωραίο καφέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που ήπιατε και σήμερα τον καφέ σας μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 8. Γεια σας. Γεια σας.